Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην έδρα της Περιφερειακής Ένωσης Δημάρχων και Κεντρικής Μακεδονίας να συζητήσουμε τους λάδρους αυτοδιοικητικούς, ζητήματα που άπτονται του καλύτερου σχεδιασμού των ζητημάτων των εμπλεκομένων φορέων με την πολιτική προστασία. Αφήνουμε πίσω την αντιπυρική περίοδο. Έχουμε μπροστά μας διπλημμυρικά φαινόμενα σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουμε. Με τους περισσότερους έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά και σε επίπεδο συνεργασιών. Έχει μια αξία η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι ένα από τους βασικότερους βραχείων της πολιτικής προστασίας. Σε εργαστή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία και ενώπιον του καινούργιου σχεδίου νόμου, να μπορέσουμε αριθμίες και παθογένειες δεκαετιών να τις θεραπεύσουμε. Η αυτοτοπική αυτοδιοίκηση έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αξία όμως να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Εθελοντές, ΕΚΑΠ, ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, αποτελούν εκείνο τον μηχανισμό που την δύσκολη ώρα πρέπει να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μία είναι η προτεραιότητα, ένα είναι το στίχημα, η ζωή, οι περιουσίες των συμπολιτών μας και οι πιάσεις του δύσκολου περιβάλλοντος. Είναι σε ετοιμότητα, κύριε Χαρδαλιά, η πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων φαινομένων? Υπάρχουν ελλείψεις και αν δεν, πώς θα καλυφθούν αυτές? Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρο. Οι παθογένειες και αριθμοί δεκαετών δεν θεραπεύονται στο κοινό. Όμως με πολύ γρήγορους ρυθμούς προχωρούμε και στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που κρατήσαν πίσω. Είτε αφορούν ζητήματα διοδοτήσεων, έργων, πρόληψης που θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη και έχουν πελαγώσει μέσα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες μηνών και ετών, είτε αφορά στις δομές της πολιτικής προστασίας που πρέπει να είναι κάθετες και ξεκάθαρες, ώστε ένας να παίρνει τις αποφάσεις και να αναλαμβάνει την ευθύνη των αποτελέσματων που φέρνει. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Από τους 30 δεκάτου έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο δράση με την πλημμυρικά. Η εγκύκλωση έχει πάει με συστημένη επιστολή σε όλους τους δημάρχους, σε όλους τους περιφερειάρχες, σε όλους τους εμπλεκόμενους με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι κάνει και πότε το κάνει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει πλέον μπαλάκι των ευθυνών. Ευθύνη η δική μας είναι να παρακολουθούμε ποιοι κάνουν αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, έτσι ώστε ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας να μην καταρρεύσει. Στις 25 Νοεμβρίου παρουσιάζουμε και τα δύο σχέδια, τον Δάρδανο και τον Ιόλαο, που αφορά στην διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και από πυρκαγιές. Είναι λυπηρό ότι ευρωβερμένο το 2013 για να αναθεωρήσουμε το σχέδιό μας, όμως σιγά σιγά μαζί και με το τρίτο σχέδιο που αφορά στους σεισμούς τον Ιανουάριο, να θωρακίσουμε από πλευράς διαδικασιών και δράσεων και την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλέκονται με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Κύριε Χαρδαλιά, με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε κάποιες άλλες περιοχές αυτής της χώρας, είστε ικανοποιημένος από το πώς εξελίχθηκε ο σχεδιασμός? Ήταν το πρώτο crash test που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Υπήρχαν προβλήματα, ήταν δύσκολη βραδιά και για την ΚΕΠ και για την Κεφαλαιονιά και για την Ιππική. Όμως νομίζω ότι είχαν προηγηθεί οι εργασίες καθαρισμών, ειδικά στις δυνητικά επικίνδυνες πλημμυρικά περιοχές. Κράτησαν τα ρέματά μας, κράτησαν οι περιοχές που είχαν προβλήματα